Την απόφαση του να διεκδικήσει το Δήμο Καρδίτσας με τη Δημοτική Παράταξη Νέα Ελλάδα σηκώνεται τώρα, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο υποψήφιος Δήμαρχος Καρδίτσας Ηλίας Σχορετσιανίτης. Ο υποψήφιος, πλαισιωμένος και από άλλα στελέχη του συνδυασμού του, στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε σε μια άλλη Ελλάδα, σε μια άλλη πόλη. Ο λόγος του με σαφή πατριωτικό προσανατολισμό ήταν πραγματικά ανατρεπτικός σε ό,τι αφορά τα όσα γνωρίζουμε ως σήμερα για το χώρο της αυτοδιοίκησης. Ο κ. Χορετσανίτης δεσμεύτηκε ότι σε ένα μήνα θα δώσει στη δημοσιότητα το πρόγραμμα του συνδυασμού του για το Δήμο Καρδίτσας, ενώ δήλωσε βέβαιος για τη συγκρότηση ψηφοδελτίου. Δεν είναι τυχαίο ότι η πόλη μας, η Καρδίτσα, ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τις ανθρωποκτόνες δυνάμεις του άξονα. Η ιστορία αυτού του τόπου και αυτής της πόλης μας οδηγεί να βαδίσουμε πάνω σε αυτά τα γνάρια για να πάρουμε τη σκυτάλη. Παίρνουμε τη σκυτάλη της ιστορίας στα χέρια μας, γιατί η ίδια ιστορία μας έδωσε το θάρρος αλλά και το δικαίωμα. Ας μην ξεχνάμε τον άθλο του 731, το ένατο τάγμα Ευζώνων και τη συνεισφορά των Καρδιτσιωτών στους Βαλκανικούς, Μακεδονικούς πολέμους και τη Μικρά Ασία. Ας μην ξεχνάμε το Μαύρο Καβαλάρι. Όποιος βλέπει την πατρίδα του να καταστρέφεται και δεν κάνει κάτι, είναι σαν να την καταστρέφει ο ίδιος με τα χέρια του. Νικόλαος Πλαστήρας. Τη συνείδησή μου την ήλεγξε ο Μαύρος Καβαλάρης, γι' αυτό στέκομαι σήμερα μπροστά σας. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την ιστορία του τόπου αυτού, γιατί ως Έλληνες καταγόμαστε από γένος ένδοξο. Δεν υπάρχει τίποτε καλό στον κόσμο αυτό, μα τίποτα, που να μην φέρει απάνω του σφραγίδα ελληνική. Και θα αρχίσουμε από τα του οίκου μας, από την Καρδίτσα. Γιατί η πολιτική κίνηση αυτή που ξεκινάει εδώ, δεν στοχεύει να μείνει εδώ. Θα στείλουμε το μήνυμα από την πόλη μέχρι την πόλη με πι κεφαλαίο.